την άνοιξη. Όλα είναι υπέροχα. Τα λουλούδια ανθίζουν, τα πουλάκια και λαϊδάνε. Οι άνθρωποι γινόμαστε καλύτεροι, πιο αισιόδοξοι. Θυμάσαι τι έγινε σαν σήμερα? Ξεχνιέται. Η πρώτη φορά που σου είπα σ' αγαπώ. Και σε έγιναν μετά τόσα. Η πρώτη φορά. Την άνοιξη. Ο έρωτας είναι στον αέρα. Και όλοι είναι ευτυχισμένοι. Όχι, δεν αντέχω άλλο. Κοίτα κατάσταση. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τρελοκομείο είναι εδώ μέσα. Ένας καθαρίζει, φταλερώνουν. Τι να σου κάνω, βρε παιδί μου, και εγώ τώρα βρήκα να πέσω. Πώς να σε βοηθήσω? Τι να με βοηθήσει, ρε μαμά, δεν είναι αυτό η λύση. Είμαστε πάρα πολύ εδώ μέσα για να καθαρίζει μόνο ένας. Είναι και αυτός ο σκύλος των γειτόνων που με έχει τρελάνει. Πρωινό δεν έχει σήμερα. Κάτσε κάτω. Ορίστε το γάλα, ορίστε και το ποτήρι. Βάλε μόνο σου. Μεγάλο είσαι πια. Το παιδί και το σκυλί όπως το μάθεις, κόρη μου. Και τους άντρες το ίδιο. Πού το θέλασαι που κάμισο? Να το. Αυτό είναι σιδέροντο. Στην αποθηκούλα έχει και σίδερο και σιδερόστρα. Άσε, Ελένη, θα το βάλω έτσι. Ακούς, άσε να το βάλω έτσι, όχι θα το σιδερώσω. Θα πάρω κι εγώ να σκυλήσω τους διπλανούς. Ένα ντόπερμαν. Όχι, να πάρουμε ένα κανισάκι. Θα σας πω εγώ τι να πάρετε. Και όποιος ξαναπετάξει σκουπίδια μέσα στο νεροκίτη θα έχει να κάνει μαζί μου. Τα βλέπεις εσύ που πετάς από εδώ και από εκεί πέρα. Και ξαφνικά, το όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό άρχισε να μυρίζει μπαρούτι. Γι' αυτό ο πατέρας αποφάσισε να επέμβει. Με τον ήρεμο τρόπο. Εσύ να ηρεμήσεις, Διονύση, εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Τι έγινε, παιδιά, γιατί τσακώνεστε? Ξεσηκώσατε το σπίτι πάλι. Αυτός ο ηλίθιος λερώνει και την πληρώνει η μαμά μου. Αυτή η ηλίθια λερώνει και τσαντίζει τον μπαμπά μου. Ελένη, μου έχεις δίκιο. Δεν πάει να τα κάνεις όλα εσύ πια. Ρε Διονύση μου, το ξέρω. Αλλά πώς θα γίνουν οι δουλειές μόνες τους? Εγώ θέλω να κάνω τα πάντα για σας, αλλά χρειάζομαι και λίγο χώρο για μένα. Ελένη, άστο. Τι? Εγώ. Πού? Θα τα κάνω όλα εγώ. Εσύ ξεκουράσου. Σήμερα. Μα κατάλαβα, και αύριο πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει σωτηρία. Θανάση, για σήκω να πλύνεις κανένα πιάτο κι εσύ. Άντε να σε δούμε. Άκουσες την πηγαιγιά. Φίφη, σήκω να πλύνεις κανένα πιάτο. Άντε να σε δούμε. Διονύση, έχεις πλύνει ποτέ πιάτα? Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν μας βλέπει, μωρό μου, κανένας. Οι καθηγητές έχουν συνέλευση. Από το στάπ, τάπα! Άλλος, άλλος! Μάρκο, εσύ είσαι. Άνοιξε γιατί θα κατουρίσεις στο διάδρομο. Τι κάνεις, ρε αγόρι μου, τι κλείνεις τις πόρτες? Λαδώνω τους μεντεσέδες. Σε νοιάζει? Όχι, καθόλου δεν με νοιάζει, να κατουρίσω θέλω. Μητσό, και πού είσαι? Μην τυχόν και πεις του Μάρκου ότι η Εύα του πήρε μηνυστέριο για την επαιτειό του. Έσκησα. Σκάσε, ρε βλαμένη, σκάσε! Εγώ να σκάσω, εσύ να σκάσεις. Εσύ μιλάς πολύ. Γεια. Yeah. Α, εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Όλοι εδώ είμαστε. Όλοι όμως. Βασικά το λάθος είναι δικό μου, που το είπα σε σένα. Και πού να ξέρω ότι είστε εδώ μέσα? Έλα που να ξέρεις, κατευθείαν να μιλήσεις, δεν μπορείς να κρατηθείς. Πάμε κατουρίσκω. Κι εγώ. Και δεν μου λες, ρε, εσύ τι δώρο θα της κάνεις? Χριστιανόπουλο, ποίηση. Σε έχω ικανό. Γιατί, ρε εσύ? Μου είχε πει ότι της αρέσει ο Χριστιανόπουλος. Αγόρι μου, θα της πάρεις ποίηση, Χριστιανόπουλο, για την επέτειό σας. Αλήθεια, τι επέτειο έχετε? Σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, μου είπε πρώτη φορά ότι με αγαπάει. Καλά. Της παίρνεις το Χριστιανόπουλο άλλη φορά. Τώρα πάρτες καλύτερα κάτι πρωτότυπο. Τι πρωτότυπο, ρε? Λεφτά για κοσμήματα δεν έχω, το ξέρεις. Είναι τα κοσμήματα πρωτότυπο? Η Εύα, ρε, θέλει κάτι τρυφερό, κάτι συναισθηματικό. Τρυφερό και συναισθηματικό έχει εμένα. Όχι. Έλα. Πάμε. Δεν θα κατουρίσουμε. Άλλη φορά. Πάμε τώρα. Έτσι είναι της μόδας. Και η μαμά μου πήρε ένα τσαλακωμένο που κάμισε από ένα μαγαζί και σου λένε και από εκεί πέρα να μην το σιδερώσεις. Να είναι έτσι, πατσαβούρι. Δηλαδή. Πατσαβούρι, πατσαβούρι. Αυτό δεν είναι μόδα, Φώτη. Αυτό είναι τεμπελιά και μάλιστα γυναικεία τεμπελιά.
Hello! Παιδιά! Μαντέψτε! Να σου πω. Αν δεν είσαι ότι είσαι γυναίκα και παιδί, θα έλεγα ότι το ξετυλίγει το πουρο. Τι θέλει, καμάρι μου, εσύ? Πτώμα είμαι, ρε παιδιά, πτώμα είμαι. Ο, τι να πιω, καφέ ή μπύρα? Ω, τρομερό δίλημα. Διονύση, γιατί είναι τσαλακωμένο το πουκάμισό σου? Τσακώθηκες με το σίδερο? Δεν το ξετυλίγει το πουρο. Το έχει απλώσει και το κοιτά. Η Έλενη δεν ξέρω, παιδιά, έχει πάει λύση με το σπίτι. Σίδερο, πλήσιμο, μαγείρεμα. Ράγισε και το χέρι τη πετερά μου. Γυναίκα δεν είναι να μπει στο σπίτι, δεν ξέρω τι να κάνω. Άρα, πού είναι εκείνες οι γυναίκες που πλέναν, μαγειρεύαν και σιδερώνανε? Τι λες, Σπύρο, οι γυναίκες μας δουλεύουν σκληρά, πολύ σκληρά. Μη σου πω πιο σκληρά και από εμάς. Καλά, από σένα σίγουρα. Η Ελένη, ρε παιδί, είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Και έχει μονίμως έναν εκνευρισμό. Σκασμός επιτέλους! Σας βαρέθηκα, θα με τρελάνετε! Μήπως είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα? Όχι, καμία σχέση. Όχι. Πάντως, παιδί, το σχολείο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με έρευνες, το επάγγελμα της δασκάλας είναι το πιο αγχωτικό και το πιο υπαίθυνο από όλα. Δεν τίποτα, θα περάσει. Μα τι κάνεις εκεί, δεν είναι αυτό, το άλλο είναι. Α, δώστε μου. Δεν τίποτα, θα περάσει έτσι. Να σας ορτεί με την Ιφηγένεια, Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Τι ζήτησα και εγώ, λίγο χώρο. Να ανασάνω. Κοϊτσάκι μου εσύ. Αυτό με το χώρο, ξέρεις τι μου λέει εμένα, Διονύση? Τι σου λέει? Ότι η Ελένη θέλει χώρο για να αναπτυχθούν τα κέρατά σου. Έλα, μα δεν την πεις τη μαλακία, δεν μπορείς. Μιλάει τώρα ο ειδικός στις γυναίκες. Κάτσε λίγο, αφεντικό, να μιλήσουμε αυτοί που ξέρουμε. Παιδιά, ηρεμήστε. Εκτός από το σεξ, σε αυτές τις περιπτώσεις, λειτουργεί και μια εκδρομή στη θάλασσα. Άνα, μπράβο. Το επόμενο τριήμερο να τους πάρεις να πάτε μια εκδρομή στην εξοχή, να τους χτυπήσει λίγο καθαρός αέρας. Βαρέθηκα πια, κουράστηκα. Θέλω να κάνω κάτι, πώς να σου το πω. Να με εκτονώσει. Ξέρω κάτι καλό. Τι, μη μου πεις δημιουργικές γραφές και τέτοιες ιδέες. Όχι, αυτό το έχω ξεπεράσει. Ωραία, λέγε, τι? Γιόγκα. Με εντυπωσίασες τώρα. Ναι. Έχει ανοίξει ένα καινούριο κέντρο γιόγκα στον παρακάτω δρόμο. Θες να πάμε να σε γράψω? Όχι, μαζί θα γραφτούμε. Δεν θέλω. Θα έρθεις κι εσύ οπουδήποτε. Δεν γυμνάζομαι. Δεν το συζητάω. Πάω, τελείωσε. Θα έρθεις κι εσύ. Οπουδήποτε εκτός κουζίνας θα με ξεκουράσει. Κανείς δεν σηκώνει το χέρι του να με βοηθήσει. Άντε καλά, θα έρθω κι εγώ. Έτσι. Ναι. Γεια σας, έχω χάσει τον όροφο. Πού είναι η τουαλέτα? Πάντως σκεφτόμουν ότι αν βοηθούσαμε όλοι στις δουλειές του σπιτιού, αυτό ίσως λέμε αν βοηθούσαμε όλοι. Αυτό μπορεί να βοηθούσε καμπά. Αν βοηθούσαμε όλοι. Αν υποθέσουμε ότι έχεις 4 γυναίκες στο σπίτι, θα πρέπει να μαγειρεύεις, να σφουγγαρίζεις και να σιδερώνεις. Γυρίζεις 2 χρόνια πίσω. Στο πρώτο επεισόδιο. Ακούστε με λίγο προσεκτικά, ακούστε με λίγο. Το βλέπετε αυτό εδώ? Πρόγραμμα εργασιών σπιτιού. Τι μάλα... Τι θα πει αυτό, καλέ μου πατέρα? Αυτό θα πει ότι τελειώνει η σκλαβιά της Ελένης. Τις δουλειές σπιτιού θα τις μοιραζόμαστε όλοι μας. Καιρός ήτανε. Μα εδώ λέει Δευτέρα μάζεμα τραπεζιού και καθαριότητα μπάνιου και Τρίτη στρώσιμο τραπεζιού και βγάλισμα σκουπιδιών. Εγώ θα τα κάνω όλα αυτά. Πώς τα πιάνεις? Πατέρα, δυστυχώς εγώ σήμερα δεν μπορώ να καθαρίσω τα δωμάτια. Αρχίσαμε, ούτε εγώ μπορώ. Άστε, γιατί δεν μπορείς, παιδί? Γιατί σήμερα έχουμε με την Εύα, έχουμε το... Επέτειο έχουμε. Τι επέτειο? Επέτειο που κοιταχτήκαμε, ρε παιδιά, αμάν. Οπότε ούτε εγώ μπορώ να μαγειρέψω. Αλλά μια άλλη μέρα ευχαρίστως. Και εμένα θα με ξαναδείτε μια άλλη μέρα ευχαρίστως. Λοιπόν, σηκώνομαι και φεύγω. Άστε, κάτσε. Πατέρα, και οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα. Κατέβαινω σε απεργία. Και εγώ θα κατέβω σε απεργία πείνας αν συνεχίσει να μην πλένεσαι. Έπρεπε να ξέρεις ότι είμαι και αριστερός και εναλλακτικός. Και εγώ είμαι στομαχικός. Φέρ' το εδώ, παιδί μου. Φέρ' το εδώ. Αν όλα πάνε καλά με το πρόγραμμα, το τρίμερο που μας έρχεται θα πάμε όλοι μαζί εκδρομή στη Σαλαμίνα. Αλλάζω προορισμό γρήγορα. Στο ναύπλιο. Πολύ καλό. Δεν τέλειωσα ακόμα. Για κάθε δουλειά που δεν θα κάνετε, θα σας βάζω ένα αστεράκι ως άλλος κριτικός θεάτρου και κινηματογράφου. Στα 3 αστεράκια δεν θα έρχεστε εκδρομή, θα μένετε εδώ και θα διαβάζετε. Και τώρα μπορείτε να διαλυθείτε ήσυχος. Είδες, Ελένη μου, μόλις διατύπωσε ένα παράπονο, εγώ αμέσως. Είδες, Ελένη μου, μόλις διατύπωσε. Πάλι από την αρχή. Βέβαια. Μόλις διατύπωσε ένα παράπονο, έδωσα λύση, Θα έχεις όσο χώρο θέλεις εκεί. Το παλαμίδι μπορεί να βρεις πάνω κάτω, στον άφλιο. Ναι, λιονταράκι μου, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Χρειάζομαι χώρο για μένα, για τον εαυτό μου. Γι' αυτό αποφάσισα να αρχίσω γιόγκα. Τι να αρχίσεις? Γιόγκα.
Γιόγκα είναι αυτό που παίρνετε κάτι στάσεις και είστε σε φωτιστικά. Ναι, να σου πω, και πού θα κάνεις γιόγκα? Έχει ανοίξει ένα καινούριο κέντρο εδώ παρακάτω και θα πάμε με τη Βίκυ. Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ. Τα λέμε. Ναι, ναι, τα λέμε, βεβαίως τα λέμε. Σε καιρούς τεράστιας οικονομικής κρίσης, ο Άρης ανοίγει γιόγκα. Έλα, Παναγία. Γεια σου, Ρεγατούλα. Τι έγινε, τελείωσες? Τι είσαι εδώ τέτοια ώρα, Μάκη? Ήρθα να σε πάρω να πάμε έξω για φαγητό. Να φάμε τα ψαράκια μας, να πιούμε τα ουζάκια μες στη θάλασσα. Έχει και ωραία μέρα σήμερα. Με τη φόρμα θα πας για φαγητό? Όχι, θα πάμε σπίτι, θα αλλάξουμε, θα βάλουμε τα ωραία μας και θα πάμε. Δεν γίνεται. Θα πάω γιόγκα με την Ελένη. Γιόγκα? Γιατί να πας γιόγκα? Γιατί μας κάνετε τα νεύρα τσαταλάκια και κάπου πρέπει να χαλαρώσουμε κι εμείς γι' αυτό. Έλα, ρε, βγει τώρα γιόγκα και ιδίες και χαλαρώσει. Εδώ μιλάμε για ψαράκια, ουζάκια, θαλασσίτσα. Άκουσε ένα δυσμάκι. Άμα θέλουμε, θα πάμε και για γιόγκα και για πιλάτες. Και για ανάποδες τούμπες και για φλικ-φλοκ. Κατάλαβες? Όποτε θέλουμε και όπως θέλουμε. Δηλαδή τι εννοείς όποτε θέλετε και όπως θέλετε? Έφευγες, Μάκη? Έφευγα. Στο σπίτι έχω φτιάξει μπριά μου. Έλα τώρα, μωρέ, γιόγκα, και μην ανοίξω το στόμα μου, γιόγκα. Έλα, ρε Σπύρο, πολύ καχύποπτος. Μπήκαν εκεί πέρα τα κορίτσια να κάνουν τη γιόγκα τους, να χαλαρώσουν, κακό. Με χαμένε, εγώ δεν θα τις άφηνα να βγουν ούτε από το σπίτι. Κοίταξε να δεις, Σπύρο, έκανα πολύ κόπο για να με δεχτεί το βικάκι πίσω σπίτι και δεν την ξαναχάνω, δεν πάω να μάθει και ακροβατικά. Ξέρεις τι επικίνδυνη που είναι η γιόγκα, Μάκη? Σώπα μου, τι επικίνδυνη, πάνε εκεί πέρα να πούμε, τον τα πόδια, τον τα χέρια και εκεί πέρα κάνα αυτό, κάνα έτσι. Έχει το πόδι που να στραμπουλήξουν κανένα χέρι από θεία να πάθει. Ω, βλέπω το ξέρεις το άθλημα, κύριε Μάκη. Δεν είναι τίποτα, κάθε Παρασκευή κάνει ένα ακροβατικό, ένα χορευτικό και εδώ πέρα κατέβασε το πόδι σου γιατί θα στο κόψω ΣΥΡΙΖΑ χαμένε. Βρε ηλίθιε, όταν λέω ότι πρόκειται για επικίνδυνο, δεν εννοώ για αυτές. Εννοώ για σένα που θα ανέβει το κερατό στον ουρανό. Άρα. Τι άρε. Εκεί πέρα βάζουν κεριά, αρώματα, λιβάνια, κρέμες. Αυτά τα βάζουν για να χαλαρώνει. Ακριβώς. Να χαλαρώνουν, ψυχείται για σώματα και πνευματικά και μετά μπαίνει ο γυμναστής και τους κουτουπώνει. Μιλάμε για σεξ. Γιατί μιλάμε? Βέβαια μιλάμε για σεξ. Γιατί άλλο μιλάμε εδώ μέσα? Για πες αφεντικό. Ρε παιδί μου, τις παίρνουν διάφορες φωτογραφίες και βιντεοσκοπούν εκεί πέρα τις τάσεις. Έχουν κρυφές κάμερες. Μετά τις βγάζουν στην εξοχή πάνω σε άλογα, σε αυτό εκείνο και αρχίζει το βράδυ τις βλέπεις στο διαδίκτυο. Τι τώρα? Εσύ πού τα ξέρεις αυτά? Διότι εγώ ενδιαφέρομαι πάντα όταν πρόκειται για ξανθό, για γιόγκα, βόγκα, μόγκα. Όλα μου αρέσουν εμένα αυτά. Τα πολεμικά τα έργα μου αρέσουν πολύ. Μήπως πρέπει όταν επιστρέψει το αφεντικό να το ενημερώσουμε για όλα αυτά? Μέχρι να επιστρέψει το αφεντικό, δεν πάει να ενημερωθεί τι θέλει το ζευγάρι? Σερβιριστή, εδώ είναι μαγαζί. Γρήγορα. Άρα, περί ενημέρωσης άστε σε μένα. Για σένα δουλεύω, Μάκη, και για τον άλλο το δικό μου τον μην πω τώρα, τέλος πάντων. Τι λες? Τι είπες? Τι λες, λέω, ρε, παιδί μου. Να διαλέξεις και να πάρεις ό,τι γουστάρεις. Τι να πάρω, ρε, άμμο για γάτες? Κάτι τρυφερό, μαλακό και γούνινο. Σκύλο δεν παίρνω, αγόρασε ο διπλανός και μας έχει τρελάνει στο κάπνισμα. Αγόρι μου, τόσα μαλακά και γούνινα έχει εδώ μέσα. Διάλεξε ένα και πάρε. Τι να πάρω, ρε, ποντίκι? Άμα το δει θα πηδήξει από τον μπαλκόνι. Πουλί? Τι πουλί? Μάινα. Μάινα. Τρελώσεις, ρε. Αυτές καλάνε τον κόσμο. Τυρ-τυρ-τυρ-τυρ-τυρ-τυρ. Ωραία, πάρε ένα κουνέλι. Κουνέλι να πάρω? Ναι, ρε, δεν λένε αυτοί το πνίγει το κουνέλι. Τι λες, ρε? Η Εύα πνίγει το κουνέλι. Όχι η Εύα, ρε, συγενικά μιλάω, που λέει και ο λαός. Αυτή το πνίγει το κουνέλι. Καλά, ας το λαό να λέει. Το βιβλίο του Χριστιανόπουλου θα της πάω. Ναι, το διάβασα. Θα σου κλείψω τα χέρια, θα σου κλείψω τα πόδια. Η αγάπη κερδίζεται με υποταγή. Ρε, άμα διαβάσει αυτές τις βλακίες θα σε βαρέσει. Εντάξει, εσύ είναι καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Λέει εκεί τα δικά του, κατάλαβες. Πάντως κουνέλι για την επέτειό μας δεν παίρνω. Συγγνώμη, να ρωτήσω, πώς έχουν τα κουνέλια? Είναι ακριβά. Πού να το κρύψω, ρε γάμο, να μην το δει? Δώσ' το σε μένα να στο φυλάω και μόλις μου πεις μου στο φέρνω. Σιγά μην το δώσεις σε σένα. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Γιατί ρε, εσύ τι είναι, ένα κουνέλι σαν κλουβί, τι θα το κάνω? Ξέρω εγώ, μπορεί να το κάνεις στη φάδο. Όχι, όχι, Καστρούλα. Δεν θα πω σήμερα, ούτε έκπληξη θα κάνω στο Μάρκο εξαιτίας σου. Ναι, σε αφήνω τώρα γιατί είναι και τα καμάρια μας εδώ. Ναι, και οι δύο. Έλα, γεια. Τι γίνεται, ε? Μράζει και χύνεται. Γιατί είστε έτσι απαράδεξη, ρε παιδιά? Σε είδαμε να κατεβαίνεις και σε καμαρώνουμε. Ναι. Σα ποντίκι τι μυρίζει? Εγώ!
Εγώ. Αυτός. Όχι αυτός, εγώ. Ναι, αποφασίστε όμως. Εγώ. Αυτός. Εγώ. Έπαιζα μπάσκετ και ίδρωσα και δεν πρόλαβα να πληθώ. Μάλιστα. Πάω εγώ τώρα. Έχω να δω την αφρούλα μου και να κάνω και ένα μπανάκι. Ναι, ανάποδα κάνετε καλύτερα γιατί η κοπέλα θα πεθάνει από την πόχα, στο λέω δηλαδή. Πάμε εμείς σε Βάκη τώρα να φτιάξουμε ένα καφέ. Μίτσο, πήγαινε να δεις την αφρούλα σου εσύ. Πάρε και το στιφάδο. Το ποιο? Όχι, λέω, η Ελένη στιφάδο έχει φτιάξει, κάτι τέτοιο μου λέγε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ναι. Φωτιού το κέρατο να κρυφτείτε, εγώ θα σας βρω. Πέκας και μαλακίες. Ναι, παιδί μου, ναι, σου λέω, τις βρήκα. Ναι, μπήκα στο χώρο τώρα, μόλις μπήκα. Ωραίος χώρος, έτσι, όμορφο, μεγάλο περιβάλλον. Μυρίζει κεριά, αρώματα. Είναι ένα... Οχ. Έλα, σε κλείνω, γιατί έρχεται ο στόχος. Έρχεται, ναι, κλείνω. Δηλαδή τώρα εσύ χαλάρωσες. Α, χαλάρωσα, λέει, άλλος άνθρωπος έγινε. Είχα καιρό να νιώσω έτσι. Α, παπά, για δες ποιος είναι εδώ. Τι κάνεις εδώ, Σπύρο? Μόλις έφευγα. Πες μου ότι σε έστειλαν εδώ οι άντρες μας να μας κατασκοπεύσεις. Όχι, βρε Βίκυ μου. Απλά ερχόμουν από το μαγαζί που είναι το σπίτι και βλέπω ένα ωραίο έτσι κτίριο καινούργιο. Λέω, τι είναι αυτό, μου λένε γιόγκα. Να μπω να δω μέσα τι κάνουν εδώ με τη γιόγκα. Ήρθες να ρωτήσεις την γιόγκα. Ναι, μάλιστα. Πριν φύγουμε να πάρουμε πληροφορίες για την εκδρομή. Ποια εκδρομή? Οργανώνουν εκδρομές για να κάνουν γιόγκα στην εξοχή. Α, μάλιστα. Δεν χωράτε πλέον εδώ μέσα να κάνετε γιόγκα. Πρέπει να πάτε να κάνετε γιόγκα και στην εξοχή. Ναι, Σπύρο, μην ανακατεύεσαι. Αν μας κάνει κέφι, θα πάμε να κάνουμε γιόγκα και πάνω στο Λευκό Πύργο, εντάξει? Χα! Πάμε να πάρουμε φυλάδια τη ρεσεψιόν. Τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν τα ξέρω. Θα πάτε τώρα στην εξοχή, θα αρχίσουν οι βουκουλικές τάσεις. Αν δεν τα βλέπω, τα βλέπω κάθε μέρα. Εγώ είμαι συνεφίλιο. Κορίτσια, για λέτε εδώ. Λέτε. Απαγορεύεται να πάτε εκδρομή. Δεν επιτρέπεται. Α, ναι. Ακούς, Ελένη, δεν επιτρέπεται, λέει. Ναι, κάτι πήρε τα αυτή μου. Να σου πω, ωραίο φαίνεται αυτό το πρόγραμμα. Λες να πάμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Ναι, τι, όχι μόνο για ένα Σαββατοκύριακο, για δύο, τρία. Α, λες. Ναι. Κορίτσια, καταλάβετε τι σας είπα. Είναι διαταγή των συζύγων σας. Είπες διαταγή? Ναι. Είπε διαταγή? Ναι, είπε διαταγή. Ωραία, πάμε να δηλώσουμε συμμετοχή. Και για μένα να δηλώσεις, Ελένη. Εννοείται. Πού πας, βρε Σπύρο? Λοιπόν, μάγκες, ακούστε. Αυτό το τριήμερο οι γονείς μου θα πάνε εκδρομή. Οπότε? Όλο το σπίτι δικό μας. Έχουμε και λέμε. Την Παρασκευή θα πάμε στο Σύνταγμα με τα skateboards. Μετά θα φάμε χάμπουργκερ με πολλές πατάτες. Ωραίος. Την Κυριακή παρτάκι εδώ στο σπίτι και μετά go karts. Και μετά πάλι χάμπουργκερ με πολλές πατάτες. Κάποιος μπαίνει χωρίς να ρωτήσει, μου φαίνεται. Λοιπόν, Θανάση, αύριο το πρωί θα φτιάξουμε πρωινό. Δεν πρόκειται να το φτιάξω μόνη μου γιατί θα μείνουμε εδώ. Ναι, ρε Φίφη, απορώ πως με ρωτάς. Και βέβαια θα σε βοηθήσω. Μην το ξεχάσεις όμως γιατί θα μείνουμε εδώ. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα, ρε Φίφη. Δεν τους είπες ότι δεν θα πας, ρε. Δεν κατάλαβες. Δεν θα με αφήσουν να πάω. Θα είμαι τιμωρημένος. Ό,τι και να σας πω, για τις γυναίκες σας λίγο. Πήγαν σαν χαζές και πέσανε στο στόμα του λύκου. Κάτσε ρε Σπύρο. Επειδή πήγες και πήρες εκεί πέρα μια τσόντα με κάτι χαζογκόμενες που κάναν κάτι ακροβατικά, πάρα πει θα κλείσουν συμβόλαιο και με την Ελένη. Και με τη Δίκη. Όσο αγαθίστε. Αγάθο ξημέρωμα είστε. Αυτοί έχουν κρυμμένες κάμερες παντού, στα αποδυτήρια, στα ντουζ. Μετά παίρνουν αυτό το υλικό και το κάνουν μοντάζ. Έλα, ρε Σπύρο, που ξέρεις και από μοντάζ. Εγώ δεν ξέρω από μοντάζ. Ο Σπανός είναι φίλος μου. Παιδιά, μην μπλέξουμε τώρα μοντάζ και Ιταλούς και Σπανούς. Σε μας λυπάται αυτός. Θα το ελέγξουμε. Κι άμα υπάρχουν κρυμμένες κάμερες, θα τους καταγγείλουμε. Έτσι, μπράβο. Στην ανάγκη θα βγω στη τηλεόραση να μιλήσω. Ναι, μόνο μην αρχίσεις μαλακίες όπως τότε με τους εξωγήινους. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ντρεπόμουν να έρθω στο μαγαζί. Σε πιέζω. Όχι, παιδί μου, κάτι δουλειά σου. Αρέσει, τι λες τώρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έλα, Μίτσο. Κάνε γρήγορα, ρε. Φέρε το κουνέλι. Σε λίγο έρχεται, άντε. Εντάξει, δεν έφτασα. Απ' έξω είμαι.
Εύα, τι γίνεται? Μίτσο, τι κάνεις εδώ? Εγώ? Ναι, εσύ. Τι κάνω εδώ? Ναι, τι κάνεις εδώ, λέμε. Τι να φρούλα ψάχνω, ρε Εύα, μήπως την έχεις δει? Ναι, κάτω από κανένα θάμνο θα είναι. Γιατί δεν την παίρνεις τηλέφωνο να δεις σε ποιον συγκεκριμένα? Α, τι είπες τώρα, ρε Εύα? Φοβερό, δεν το σκέφτηκα αυτό. Θα την πάρω τηλέφωνο. Να, τώρα αμέσως την παίρνω τηλέφωνο. Χαίρετε. Α, ναι. Τι ρομαντικά. Όταν θέλεις, ρε Μάρκο, είσαι τρομερός. Όταν θέλεις. Για σένα θα το χτίζα από την αρχή. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω. Επειδή ξέρεις τι δώρο έχω πάρει και επειδή δεν γίνεται να το κρύψω και να σου το δώσω αργότερα, λέω να ανταλλάξουμε τώρα τα δώρα μας. Ναι, ναι, να τα ανταλλάξουμε τώρα, γιατί όχι. Λοιπόν. Αυτό... είναι για σένα. Είναι για να ακούς μουσική και για να μετατρέπει παλιές κασέτες σε CD και τα CD σε MP3. Δεν είναι τρομερό? Καλά, τρομερό. Ποιος το σκέφτηκε? Το δικό μου δώρο θα μου το δώσεις ή πρέπει να ψάξω να το βρω? Πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Α, ωραία. Ωραία, όταν πλησιάζω θα μου λες ζεστό και όταν απομακρύνω με κρύο, εντάξει? Τι ωραία ιδέα, έτσι να γίνει. Επέντε. Ζεστό, ζεστό. Κρύο, κρύο. Ναι, αλλά στην ίδια θέση έμεινα, δεν άλλαξα. Ζεστό ή κρύο, αποφάσισε. Κρύο, κρύο. Και επειδή έξω έχει κρύο, θα πάρω και το μπουφάν. Κάτσε εσύ λίγο εδώ. Κοίτα τι ωραία ατμόσφαιρα έχω φτιάξει. Κάτσε λίγο και έρχομαι εγώ, εντάξει? Γεια! Ναι. Μίτσο! Μίτσο, πού είσαι, ρε ηλίθιε! Εδώ, ρε! Εδώ! Εδώ είμαι! Πού είναι το κουνέλι? Το κουνέλι εδώ είναι, ρε! Δηλαδή, κάπου εδώ. Τι κάπου εδώ? Ρε εσύ, εγώ έφερα το κουνέλι με το κλουβί, αλλά είδα την Εύα που κατέβαινε και το έκρυψα πίσω από το θάμνο. Και μετά πήγα να το πάρω και δεν ήταν μέσα το κουνέλι. Είσαι μαλάκας, ρε! Έχασες το κουνέλι! Ρε εσύ, κάπου εδώ θα είναι, δεν μπορεί να έχει πάει μακριά. Κουνέλι είναι, ρε ηλίθι, όχι χέλωνα. Ναι, αλλά κουνέλι του κλουβιού, αγύμναστο. Έλα να ψάξουμε, ρε εσύ. Ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Μάρκο! Πού είσαι? Τζα! Τι γίνεται? Καλά. Καλά. Γεια σας. Έχετε ξανακάνει γιόγκα? Γιόγκα εμείς? Εμείς γιόγκα? Ποτέ. Αλλά γύμνασο δεν μας λες. Καλά, καλά. Θέλετε personal trainer ή ομαδικό? Όταν λέτε ομαδικό, τι εννοείτε? Μα. Το πρώτο. Γιατί πάντα το πρώτο λέτε το καλύτερο. Πότε θέλετε να αρχίσετε? Τώρα. Ωραία. Το δοκιμαστικό μάθημα στοιχίζει 50 ευρώ για τον καθένα. Τζάμπα, τίποτα. Να σου πω κάτι, τι? Έτσι και είναι καμιά μαλακία, θα σας πάρει, θα σας κόψει εδώ. Και κάτι ακόμα. Σε εμάς, κλειστές τις κάμερες, έτσι? Ποιες κάμερες? Έλα τώρα σε δαμάς, χρόνια μέσα στην τρούμπα μαγίτσες αλανιάρης. Τι πράγμα? Κοίταξε να μάθεις και ύστερα να με πάρεις. Τι λέει? Τίποτα, μη μείτε το Κοντογιαννίδη. Πάμε. Πάμε. Πες μου απλά ότι δεν μου πήρες δώρο. Είναι τόσο απλό. Όχι, σου πήρα. Έλα εδώ, ρε! Ο Μίτσος γιατί κυνηγάει το σκύλο? Γιατί το σκυλί είναι κυνηγό σκύλο και ο Μίτσος το κυνηγάει. Τι μας νοιάζει, μωρέ, τώρα τι κάνει ο Μίτσος και το σκυλί? Ναι, ακριβώς. Πάμε στην αποθηκούλα που είναι τόσο ωραία στολισμένη. Δεν πειράζει που δεν πήρες άλλο δώρο. Έχεις πάρει την τούρτα. Όλα καλά. Σου πήρα. Αυτό σου εξηγώ ότι σου πήρα. Απλά το παρήγγειλα με ένα κούριερ και ο κούριερ άργησε να έρθει. Αλλά εμείς θα τον περιμένουμε εδώ να έρθει, γιατί θα έρθει και θα τον περιμένουμε. Αυτόν τον χώρο εγώ τον είδα χθες σε μια ταινία. Ταινία τέχνης, φαντάζομαι. Βέβαια.
Σπυρό, αυτές τις ταινίες τέχνης να τις κόψεις γιατί τυφλώνουν, σας το λέω. Δεν βλέπω κάμερες, βλέπετε πουθενά κάμερες. Θα είναι κρυμμένες. Να, αυτή εκεί πέρα η τρύπα τι είναι, υποδοχή για κάμερα. Είναι καμένη λάμπα, παιδί μου αυτή. Τι λάμπα να είναι, όχι. Καλημέρα σας. Yes. Μπορώ να βοηθήσω. Ναι. Πιάσε τρία με τρία φραπεντάκια, αδερφέ. Άντε πάλι καλή. Είμαι ο δάσκαλος. Συγγνώμη, δάσκαλε. Για γιόγκα δεν ήρθατε. Ναι, για γιόγκα ήρθαμε, αλλά μέχρι να αρχίσουμε στη γιόγκα, ρίχνω μια ματιά στον χώρο, αλλά βασικά ήρθαμε για γιόγκα, δάσκαλε. Ωραία. Όποτε θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαι ο personal trainer. Το training το καταλάβαμε, το personal δεν ξέρω τι είναι. Αυτό σε δυσκόλεψε. Λοιπόν, δάσκαλε. Θα τραβήξουμε τους μύες για να ζεσταθούν και μετά θα σας δείξω το χαιρετισμό στα μύδια. Αυτή είναι μια στάση για αρχή. Δεν είναι μια συγκεκριμένη στάση, αλλά είναι μια σειρά αποστάσεις. Εγώ αποστάσεις δεν ανάγκη να μου δείξετε τίποτα. Αποστάσεις ξέρω όλες. Άμα θέλετε. Βυθείτε και ξαπλώστε. Γιατί τον εκνευρίζεις το δάσκαλο, ρε χαμένε! Έχουμε πολλή δουλειά με αυτούς. Να σου πω, Μαρκό, δεν πειράζει. Τη γιορτάζουμε άλλη φορά την επέτειο. Άστο. Τζίφος. Ναι. Θα το εφαρμόσω και στο σπίτι μου αυτό. Πρόγραμμα εργασιών. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν δουλεύω δηλαδή. Εγώ, Βίκυ μου, είμαι κουρασμένη, μπαλτισμένη, αλλά είμαι και πολύ ευτυχισμένη που ο Διονύσης είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα για μένα. Κατάλαβες. Τα αυτονόητα στο εξωτερικό, για μας εδώ στην Ελλάδα είναι άκρα. Εκεί μας κατήντησαν. Πάντως, εγώ χαλάρωσα πάρα πολύ με τη γιόγκα. Λέω να τις κάνουμε τελικά αυτές τις εκδρομές. Και δεν τις κάνουμε. Α, εδώ είστε. Ωραία. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, μαγειρική? Θα μαγειρέψω. Τι είπε το παιδί μου? Μας απείλησε, νομίζω. Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Ό,τι θέλετε, δάσκαλε, ρωτήστε ελεύθερα. Για ποιο λόγο διαλέξατε τη γιόγκα ως μέσο χαλάρωσης? Είναι πάρα πολύ λόγια, αλλά γιατί το ρωτάτε αυτό? Γιατί δεν σας βλέπω και πολύ ευλίγιστους. Ποιοι δεν είναι ευλίγιστοι? Εμείς δεν είμαστε ευλίγιστοι. Ξέρεις τι ευλίγιστος είμαι εγώ? Αλλά έχει χάρη που έφαγα ένα πενιρλί. Εγώ δεν είμαι ευλίγιστος, εγώ είμαι ο ευλίγιστος. Αλλά έχω φάει δύο μπουγάτσες και μου κάτσαν λίγο βαριές. Εγώ που δεν έχω φάει τίποτα, δάσκαλε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Με τη γιόγκα, ας πούμε, χαλαρώνεις έτσι κανονικά ή χαλαρώνεις πολύ? Πολύ. Πολύ. Να κοιτάξτε τώρα εμένα, είμαι απολύτως χαλαρός! Δάσκαλε! Καλά! Έχεις το χαλαρί, ηλίθεια! Και εσύ κάψες φρυγανιές, ρευλαμένε! Σκούπισε τώρα! Ξύνε τώρα! Θανάση! Τι κάνεις εκεί, βρε, τι γλώσσα σας μιλάω, Κινέζικα, σας είπα να φτιάξετε πρωινό! Πατέρα μου, κάηκαν λίγο και τάξινα. Τι κάηκαν, θες καρβούνιασα, θα καρβουνιάσετε και εσείς σε λίγο. Ρε, με τι μυαλά θα βγείτε την κοινωνία? Πώς θα ανοίξετε σπίτι? Πώς θα ανοίξουμε σπίτι, πώς θα ανοίξουμε εστιατόριο? Άσε μας, Διονύση, ο Θανάσης φταίει. Αυτή φταίει. Σκασμός! Θα σας βάλω και στους δύο από ένα αστεράκι. Άλλα δύο και θα κάνετε παρέα το τρίμερο στην τηλεόραση. Α, μάλιστα. Δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου μα καθόλου. Καλά να πάω να πάρω κουλούρια. Δεν θα πας πουθενά. Να πας όπου θέλεις. Να πας όπου θέλεις. Εγώ δεν θέλω κουλούρια γιατί παχαίνουν. Γεια σας. Είδες τι έκανες? Είδες! Εγώ αυτό που παχαίνω τα κουλούρια. Εσύ τι για όλα. Για όλα. Άφησε με ήσυχο. Τσακίδα πρώτα. Μπλότς! Τι κάρβουνα είναι αυτά? Εσύ τι έχεις, δεν κοιμήθηκες καλά? Άσε με, ρε πατέρα. Άσε με, ρε πατέρα. Το σλόγγαν της οικογένειας. Άσε με, ρε πατέρα. Άσε με, ρε πατέρα. Διονύση, δεν ξέρεις τι είδα στην αυλή σας. Τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Ευγενία Μανολίδου. Όχι, ένα κουνέλι. Ένα κουνέλι άσπρο και φουντωτό. Όχι, μαύρο με χωρίστρα. Κουνέλι, παιδί μου. Από κάπου θα ξέφυγε. Από το κλουβί του. Δεν μ' αρέσει η ιστορία. Κλουβί, κουνέλια, πράγματα, κάτι γίνεται. Αχ, Διονύση μου, το κουνέλι είναι γούρι, κάτι καλό. Δεν το βλέπω. We'll be right back.
Σας έπιασα. Λερώνετε για να μην πάμε εκδρομή, ρε. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, Φίφη. Μήπως ξέρεις εσύ, Γιαννάκη. Όχι. Καλά, εγώ δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι αυτό. Πάω τώρα στο Διονύση να του πω τι κάνατε. Ναι. Βέβαια, είμαι χαζός. Είμαι πολύ χαζός, το παραδέχομαι. Τι είναι, πρέπει να έχεις πέσει την αυτοκριτική. Πρέπει να σου πω όλη την αλήθεια. Για ποιο πράγμα. Έκανα μια βλακεία. Έλα, εσύ. Πού κλαίτε, τρία. Κι όμως, το δώρο σου, το έσκασε. Έλα μου. Είχε ο Μίτσος το κλουβί και το είχε αφήσει κάτω. Και δεν ξέρουμε πώς αυτό άνοιξε την πόρτα και το έσκασε. Δώρο που το σκάει πρώτη φορά ακούω. Και όχι μόνο αυτό. Το κυνηγάει ο σκύλος από χθες και δεν μπορεί να το πιάσει. Συγγνώμη, τι ακριβώς πήρες. Κουνέλι. Κουνέλι. Ένα βιβλίο με ποίηση, λέω τώρα. Δεν σου πέρασε από το μυαλό, ε. Κουνέλι. Χριστιανόπουλο, ας πούμε, που ξέρεις ότι μ' αρέσει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ο Χριστιανόπουλος δεν μου πέρασε από το μυαλό. Μπορώ να μου κάνεις μια χάρη. Για πες. Πας να πιάσεις το έρμο το κουνελάκι πριν το πιάσει ο σκύλος των διπλανών, γιατί τότε θα θυμώσω πάρα πολύ. Αχα. Τσακιστικές. Εσύ έπρεπε να βάλεις και πως από την πόρτα τα άτομα, όχι μόνο. Μίλησα με τον Διονύση. Και, τι σου είπε. Θανάση, είμαστε υποχρεωμένοι να καθαρίσουμε το μπάνιο ή δεν είμαστε. Υποχρεωμένοι. Τι θα πει υποχρεωμένοι. Λοιπόν, με έχει στάσει μέχρι εδώ. Δεύτερο αστεράκι θα πάρουμε έτσι όπως τα κάνατε εδώ μέσα. Κι άλλο ένα για το κάρφωμα. Ε, με τη μία σου να πας να καρφώσεις. Λοιπόν, Θανάση, αν συνεχίσεις έτσι δεν πρόκειται να πάμε ποτέ εκδρομή. Καλύτερα. Τι. Θέλω να πω, άκουσα με, Φίφη. Έτσι και ο πατέρας αποφασίσει να μην πάμε εκδρομή. Εγώ προσωπικά σαν γιος θα το καταλάβω. Όλα κι όλα, Φίφη. Όλα κι όλα, Φίφη. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, αλλά Δάσκαλε, βλέπω πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας, Βίκυ μου, πες μου ότι αυτό που βλέπω δεν είναι αληθινό. Πες ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και βλέπω οράματα. Δεν γίνεται πάλι αυτό, ρε Τσιμάκη. Είπαμε να κάνουμε κι εμείς λίγη γιόγκα. Σιγά μην είπατε να κάνετε γιόγκα. Γιατί ρε κορίτσια, αισθανόμαστε λίγο στρεσαρισμένοι και είπαμε να κάνουμε γιόγκα με τα κορίτσια μας. Ναι, να αδειάσει λίγο το μυαλό μας. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται πολύ κόπο. Συγγνώμη, αλλά αυτό το μάθημα είναι ατομικό. Και εμείς ατομικοί σύζυγοι. Είμαστε να κάνουμε όλοι μαζί ομαδικά ατομικό μάθημα. Όλοι μαζί. Αυτό είναι που θα μου έδινε χώρο. Ούτε γιόγκα δεν με αφήνει να κάνω μόνη μου. Ρε Σμάκη, μήπως θέλεις να φύγεις μια και καλή από το σπίτι. Πες το μωρέ αγόρι μου. Και αδειάζουμε συνέχεια τις βαλίτσες, άμα πια! Τι είναι τρεβή, γελάτε ρε Βίκυ! Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Το παλικάρι. Τις μπουγάτσες, από πού τις παίρνεις. Δάσκαλε, από αυτή τη στιγμή πραγματικά αρχίζεις και χαλαρώνεις. Μπράβο, δασκαλάρα μου. Μου χάλασες την επέτειο με τις βλακίες σου. Αν δεν βρούμε το κουνέλι θα θυμώσει. Ωραία ρε φίλε, συγγνώμη. Το ήθελα, δεν το ήθελα, τι άλλο να κάνω. Προτιμούσε το βιβλίο με τα ποίηματα. Μου το είχε πει. Τώρα θα ήμασταν αγκαλιά και θα τις διάβαζα ποίηματα. Πολύ ωραία, δώσεις το βιβλίο που τις πήρες να τελειώνουμε. Όχι, πρώτα θα βρούμε το κουνέλι. Εκεί με κατάντησες. Κουνελοκυνηγό. Sorry κιόλας, Δεν είχε μέσα οδηγίες χρήσης να ξέρω πώς να το χειριστώ. Άντε μωρέ, τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Περίμενε, ρε. Το βρήκα. Όχι. Το πιο απλό δεν σκεφτήκαμε. Για πες το απλό, γιατί το περίπλοκο το λουστήκαμε. Αγοράζουμε ένα άλλο κουνέλι και τη λες ότι το πιάσες. Είναι μια χαρά, σας αγαπάει όλους, είναι ευτυχισμένο και άλλες τέτοιες βλακίες. Πολύ καλή ιδέα, ρε φίλε. Μόνο αυτό θα μας σώσει. Γιατί το άλλο δεν είναι κουνέλι. Είναι ο Κουτσιανικούλης. Καλά, είμαι και ο πρώτος. Όχι μόνο δεν έβγαλα τα σκουπίδια, αλλά έκλεψα και τρεις σακούλες από δίπλα. Το τρίτο αστεράκι το έχω στο τσεπάκι μου. Εσύ όμως τι έχεις, ρε. Δεν σε βλέπω καλά. Άσε, Θανάση. Πήγαν όλα κατά διαόλου. Αρρώστησε η γιαγιά μου και θα πάμε το τριήμερο στο χωριό να τη δούμε. Όχι, ρε, εσύ. Δεν πειράζει. Και με τον Αλή καλά θα περάσω. Α, δεν σου είπα. Ούτε ο Αλή θα μείνει εδώ γιατί θα πάει με την οικογένειά του εκδρομή. Και θα με αφήσετε μόνο μου στο σπίτι με τη Φίφη. Τι να κάνουμε, Θανάση. Υποχρεώσεις. Εντάξει, ρε, μου τη φέρατε για τα καλά όμως. Σήκω, πάμε. Πού? Θα δει. Yeah.
συνέχισε εσύ, εγώ πάω να δω τον αγώνα γιατί κουράστηκα. Πάρτι! Και τώρα μου το λες. Τώρα το έμαθα. Το κάνει η Τασούλα σπίτι της. Θα λείπουν οι γονείς της, έχει καλέσει και τόσο κόσμο και μάντεψε και ποιος θα είναι. Ποιος? Ο Πάρης ο Κούκλος. Ο Πάρης ο Κούκλος. Χάρη στο βρωμερό Θανάση και τις ηλίθιες ιδέες του, έχω ακόμη πιθανότητες να πάω στο πάρτι. Πάμε στην κουζίνα. Δεν το πιστεύω. Καθάρισε ο Θανάσης. Σιγά με καθάρισε ο Θανάσης. Σίγουρα θα έχει βάλει το χεράκι της η γιαγιά μου. Άντε, βοήθησέ μου. Σε τι? Στο να πάρω και το τρίτο μαστεράκι. Πώς αλλιώς θα πάω στο πάρτι? Διονύση, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Αυτό που μου χρειάζεται δεν είναι να με παίρνετε από πίσω στη γιόγκα. Πες μου, μπορείς εσύ με αυτό το σωματότυπο να κάνεις γιόγκα? Αυτό που θέλω είναι λίγο χώρο και λίγο χρόνο δικό μου. Ελένη, έλα, όλα τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Και τα παιδιά θα μάθουν να βοηθάνε στο σπίτι. Και εγώ θα μάθω γιόγκα σιγά το πράγμα. Άσε μου τώρα που το κρατάω για να το πηδάλιο. Τι είναι αυτό? Βανάση. Βανάση! Διονύση μου, βήξε και άσε το πηδάλι. Μα πατέρα, σου το ορκίζομαι. Εγώ το άφησα λαπίδικο, δεν ξέρω τι έγινε. Πιανού ήταν η σειρά να καθαρίσει το τραπέζι? Εμένα και έτσι φίφης. Το βλέπεις το τραπέζι λαμπίκο, το νεροχύτη λαμπίκο? Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εδώ η ζωή μας καταστρέφεται και εσύ το βιολί σου! Μα ρε πατέρα, σε τι να σου ορκιστώ, ρώτα και το Φάνη. Άμα ρωτήσω το Φάνη, σώθηκα. Δεν ξέρω τι έχω κάνει λάθος μαζί σου. Μάλλον όλα τα έχω κάνει λάθος. Πήρα την απόφασή μου. Θα σε στείλω στο χωριό στη γιαγιά να βόσκεις πρόβατα. Γιατί? Δεν θα πάμε το καλοκαίρι. Εσύ θα πας λίγο πιο πριν να μπει στο κλίμα. Έχει και ωραίο το σχολείο στο διπλανό χωριό, θα πας εκεί. Και η γιαγιά δεν είναι σαν και εμένα και το Σπύρο που είμαστε μαλακοί. Ήταν στο Αντάρτικο με το Ζέρβα, θα σε βάλει κάτω σε πατήσει καημένε. Πήρα την απόφασή μου. Ο Θανάσης αύριο το πρωί φεύγει να πάει στο χωριό να βόσκει πρόβατα. Μα έχει σχολείο αύριο. Θα πάρει μεταγραφή για το σχολείο εκεί. Δεν ακούω κουβέντα, έχεις και εσύ τις ευθύνες σου. Πίνεις στο κρεβάτι σου. Ξέρω πως στο κρεβάτι σου δεν ακούω τίποτα. Στο κρεβάτι σου είπα δεν ακούω τίποτα. Ένα μπράβο. Όχι να στην πει και η Φίφη. Θα μου την πει εμένα η Φίφη. Τι είναι μωρέ, τώρα είσαι ήσυχος? Ε, πριν ήσουν ζωηρός, τώρα είσαι ήσυχος? Και δεν θες να φας καθόλου? Θα γνωρίσεις και την Εύα τώρα, ε? Τι είναι? Το πιάσα το κουνελάκι. Ωχ, μωρέ, παιδί μου, εσύ τι υπέροχο πλάσμα είσαι. Ήθελες να είσαι ελεύθερος, γι' αυτό το έσκασες, ε? Το έσκασα. Αλλά εγώ το πιάσα το κουνελάκι. Και τώρα θα στο δώσω. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει που να πάει. Είναι κλειστή αποθήκη. Δεν μπορεί να φύγει να πάει πουθενά, έλα. Ωχ, ψυχούλα μου. Τι είναι ψυχή μου, τι είναι, πού να πας, πού. Ωχ, μωρέ, πώς θα το βγάλουμε? Λέω να το βγάλουμε σε αριέγγι. Ναι. Προσπερνώ το ηλίθιο χιούμορ σου για τους λαγούς και σου ανακοινώνω θα το βγάλουμε Φλάφι, που θα πει Φουντωτός. Ε, Φλάφι, σ' αρέσει? Το Φλάφι είναι μια χαρά. Κάτσε να σου δώσω και ένα άλλο δωράκι τώρα. Έλα να κάνεις εσύ μια βολτίτσα τώρα κάτω. Έλα. Ω, παλάκια. Χριστιανόπουλος. Ε. Όπως το είχαν ιερευτεί. Να καθόμαστε αγκαλιά και να διαβάζουμε ποιήση. Και το κουνελάκι να κάνει βόλτες γύρω-γύρω στα πόδια μας. Μωρό μου, σε ευχαριστώ. Εύα! Πρέπει να σου πω. Πώς μπαίνεις έτσι, ρε παιδάκι μου? Τι είναι αυτό το πράγμα πια σε αυτό το σπίτι? Δεν έχουμε ένα χώρο δικό μας, επιτέλους. Εγώ το έκανα. Ποιο? Εγώ λέρωσα την κουζίνα. Τι λες, παιδάκι μου, είσαι καλά? Ναι. Και ο Διονύσης τώρα έχει τιμωρήσει τον Θανάση. Και λέει ότι θα το στείλει στο χωριό για να βόσκει πρόβατα. Ε, σωστή. Θέλω να πας και να πεις στο Διονύση ότι δεν έφταιγε ο Θανάσης, αλλά ότι έφταιγα εγώ. Για να πάρω και το τρίτο μοστεράκι. Να μείνω εδώ και να πάω στο πάρτι. Αυτή η επέτειο σου φαίνεται ότι δεν ήταν γραφτό να γίνει. Γι' αυτό το καλό που σου θέλω, πήγαινε στο Διονύση και εξήγησε του τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει εδώ μέσα, εντάξει? Μα θα με σκοτώσει. Ναι, και αν μείνεις εδώ, θα σε σκοτώσω εγώ. Λοιπόν, διάλεξε τι θα είναι το πρώτο μας.
Ελένη μου, μην ανησυχείς. Δεν θα ξανάρθω στα μαθήματα γιόγκα. Ενίσχυε ό,τι και να πεις, στο τέλος θα γίνει το δικό σου. Όχι, μα δεν είναι να γίνει το δικό μου. Απλώς ο Σπύρος, επειδή έχει αυτή τη φοβερή ανίατη ασθένεια, είναι αυτό το σινεφίλ. Βλέπει διάφορες ταινίες μικρού μήκους, έτσι που παίρνουν κάτι βραβείες σε κάτι φεστιβάλ, πώς λένε να δεις. Τσόντες. Ακριβώς. Και με παρέσυρε. Εγώ ήθελα να σε προστατέψω. Εσένα μπορεί να σε παρέσυρε, εγώ όμως δεν παρασύρομαι. Ελένη, μ' άσε να σου κάνω λίγο μασάζ. Κάποια ειδική άσκηση και μην ανησυχείς, θα παρασυρθείς. Διονύση, άσε τους πανηγυρισμούς και ξάπλωσε. Ναι, να το φτιάξω πρώτα αυτό. Ξαπλώσω. Ρε γάμο τα κουνέλια. Θανάσης είσαι? Φίβη, τι κάνεις εδώ, γιατί κλαις? Γιατί δεν θέλω να φύγει ο Θανάσης. Ο Διονύσης λέει θα το διώξει από το σπίτι. Θα το στείλει στο χωριό. Να βγάλει εκεί το σχολείο. Εσείς μαζί δεν κάνετε και χωριά δεν μπορείτε. Κοίτα, πήγαινε για ύπνο τώρα και αύριο θα είναι μια ξεχωριστή ημέρα, εντάξει? Καλά. Αλλά να ξέρεις ότι άμα πει κάτι ο Διονύσης, πρέπει να το κάνει μετά. Τον Διονύση δεν θα τον αφήσω εγώ. Πήγαινε για ύπνο τώρα. Καληνύχτα. 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 Αχ, το λιονταράκι μου, μωρέ, μωρέ, δεν υπάρχει τέτοιο λιονταράκι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ποιο λιονταράκι, βρε. Εγώ τα τακτοποίησα όλα. Η γνωστή δούλα. Μα τι έγινε το χέρι σου? Μια χαρά είναι το χέρι μου. Υπογιατρός, μπορώ να κάνω δουλειές. Με ρέγουλα, βέβαια. Αχ, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, οικογένεια. Καλημέρα, λιονταράκι μου. Ιφηγένεια, πού είναι το γαλάζιο που κάμισο? Στο σαλόνι, σιδερωμένο. Δεν το πιστεύω, ζω ένα όνειρο. Όλα είναι υπέροχα. Καλημέρα, είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Υπέροχη. Φίφη, είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ, Θανάση. Λοιπόν, εσύ θα γίνεις ψηλός από τον μπαμπά και θα παίζεις μπάσκετ. Εσύ πήρες από τη μαμά? Ναι, εγώ πήρα από τη μαμά και παίζω ποδόσφαιρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν το πιάσες? Δεν το πιάσα. Δεν το πιάσα, αλλά θα το πιάσω οπωσδήποτε. Ξέρεις τι σκέφτηκα, μωρέ Μάρκο? Τι? Ότι αυτό το κουνέλι είναι πολύ έξυπνο και ότι μπορεί να τα καταφέρει από μόνο του. Μωρέ, καλά σκέφτηκες. Θα τα καταφέρει από μόνο του. Οικογένεια, καλημέρα, Σπύρος. Καλημέρα. Οικογένεια, μη μαγειρέψεις σήμερα, θα μαγειρέψω εγώ. Τι θα μαγειρέψεις, Σπύρο μου, αυγά με παστορμά? Όχι, Οικογένεια. Θα μαγειρέψεις το καλύτερο. Στιφάδο κουνέλι! Πού το βρήκες το κουνέλι? Έξω στην αυλή. Άλλος το πιάσε. Λοιπόν, παιδιά, από μικρός όταν έμπαινε στην αυλή μας κάνα κουνέλι από τη γειτονιά, το πιάνα. Πα! Το δυναμία. Έχουμε φάει κουνέλια! Λοιπόν, καθάριζε η κρεμμύδια, Ιφηγένεια. Πάω να το γδάρω. Δεν υπάρχει. Δεν φταίω. Δεν υπάρχει. Εγώ το θα δώσω στο Μίτσο. Ωχ, Θεέ μου, δεν ζω ένα όνειρο, ζω έναν εφιάλτη. Έτσι είναι, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, πόσο μάλλον οι οικογένειες.